Στο πλαίσιο της προσπάθειας, θα έχουμε ήδη κυκλοφορήσει κάποιες πολύ αξιόλογες λειτουργίες και σε αυτές θα προσθεθεί και το κινήτημα του Λένα Καρά. Για μένα είναι διπλή χαρά, γιατί γνωρίζω την κυρία Μαριλένα Καρά και γι' αυτό και προλογίζω άλλωστε σήμερα. Η Μαριλένα ήταν φοιτητριά μου στο Ταπιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, στο Πάδο Πανεπιστήμιο πέρυσι. Όπως εμπόδιζε, είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις ανθρώπους που ήταν φοιτητές έστω και σε ένα σεμινάριο να προχωράνε και να έχουν τον καθηγητικό τους. Και ακόμα περισσότερο χαίρομαι για την περίπτωση της Μαριλένας, γιατί είναι ένας δικός μας άνθρωπος, από μία τουλάχιστον άποψη, χωρίς να μπορώ να πω πόσο ορατό γίνεται στο βιβλίο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενσώματα παρουσία στο κοινωνικό κλίμα. Και το θεωρώ σημαντικό να προχωράνε και να κάνουν θεωρία οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στα κοινωνικά κινήματα και όχι απλώς να δημιουργούν έτσι το υλικό και την αφετηρία τους ώστε να παράγουν άλλη θεωρία και για τα κινήματα για τους κοινήματα. Αυτή η συνύπαρξη θεωρίας και πράξης του ίδιου πρόσωπο υπήρξε άλλωστε χαρακτηριστική της περίπτωσης του ίδιου του Μάρξ, όψης του έργου του οποίου επισκέπτεται η Μαριλένα σε αυτή την εποχή. Εξίσου μεγάλη είναι η χαρά που προλογίζει ο Γιάννης Μιλιός, αφενός γιατί με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει τη δουλειά μιας νέας ερευνήτριας, με την ευκαιρία να απομνήσουμε και την έμπειλο της αυτής έκδοσης. Αφετέρου γιατί με αυτή την αφορμή τον έχουμε στο πάνελ και έτσι μπορεί να μας πει και μερικά πράγματα για το κεφάλαιο, κάτι στο οποίο εγώ δεν θα μπορούσα να βοηθήσω ιδιαίτερα. Να πω ωστόσο δύο λόγια, θα αφήσω δύο ενδείξεις για το άλλο μέρος του βιβλίου, για τις έννοιες του φαντάσματος και της φαντασίας. Το βιβλίο έχει τρία μέρη. Οργανωμένα κάπως αντίστροφα. Από ένα περισσότερο σκληρό περίβλημα σε ένα πιο πλαστικό πυρήνα. Το πρώτο μέρος είναι για τον φετιχισμό και κινείται περισσότερο γύρω από την πολιτική οικονομία. Το δεύτερο μέρος είναι για το φάντασμα. Τον άμενε, την παρουσία του στο μαρξιστικό έργο και περιέχει μια μεγάλη παρέμβαση για τον Καρλ Σμιθ. Συνεπώς έχει να κάνει περισσότερο με την πολιτική θεωρία. Το τρίτο μέρος έχει να κάνει με τον Γκέτι και τη φαντασία. Συνεπώς, τα βαθύτερα, μέσα και από την τέχνη, στο φιλοσοφικό θεμέλιο. Το κλείνω, αυτό δεν ξέρω ότι είναι έκανε κλείνει. Στην πραγματικότητα, αυτά τα τρία μέρη είναι εξαρτιάκτα. Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι απαξιώνοντας το φιλοσοφικό και το πολιτικό κομμάτι της μαρξικής θεωρίας, θα έχει στο τέλος στα χέρια του ένα σκληρό εργαλείο οικονομικής ανάξης, με το οποίο να μπορεί να χειρουργήσει την πραγματικότητα. Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Τα πάντα έχουν ρητές και άρετες προκείμενες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τα πάντα είναι κοινωνικο-ιστορικά καθορισμένα. Δηλαδή, στην τελική ανάλυση ανθρώπινα καθορισμένα. Δηλαδή, σε ακόμα πιο τελική ανάλυση καθορισμένα και από φαντάσματα, φανούς και φαντασίες. Πάρτε ένα κοινότοπο παράδειγμα. Το ένα είναι διάφορο του τρία. Είναι διαφορετικό από το τρία. Είναι άραγε δεδομένο, είναι δεδομένη η ερμηνεία αυτής της κατά τα λοιπά μαθηματικής φράσης. Είναι τόσο λίγο δεδομένη που έχουν γίνει τεράστιες θρησκευτικές συγκρούσεις για αυτό το ζήτημα. Μπορούσε κανείς να βασανιστεί και να εξοδοθεί για αυτό το ζήτημα. Διωκόταν όποιος δεν δεχόταν την αλήθεια του αληθούς χριστιανισμού, ότι δηλαδή ένα ίσον τρία. Ότι ο Θεός είναι ένας αλλά τριαδικός. Ένα ολόκληρο σύμπαν, μια ολόκληρη εποχή κινήθηκε γύρω από αυτήν την. Για πολλούς από εμάς σήμερα παραδοξολογία που σχετίζεται μάλιστα και αυτή με ένα φάντασμα, με ένα πνεύμα, με το άγιο πνεύμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεφύγουμε από την πολιτική και τη φιλοσοφία, από το φάντασμα και τη φαντασία. Αυτά θέτουν το πλαίσιο που είναι αναγκαίο για να υπάρχει νόημα. Αυτά καθορίζουν το νόημα. Εκτός αυτού του πλαισίου τα πάντα είναι ανόητα. Ακόμη και το ένα μπορεί να μην είναι τελικά διάφορο του τρία. Για τον λόγο αυτό το κεφάλαιο είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ενώ το κομμουνιστικό μανιφέστο δεν θα γίνει πιστεύω ποτέ ή θα αργήσει ακόμη πάρα πολύ. Γιατί το κεφάλαιο χωρίς το μανιφέστο είναι ένα ακίνδυνο μνημείο. Συμβαίνει μάλιστα το μανιφέστο να προηγείται. Γράφεται 10 χρόνια πριν την εισαγωγή στην κριτική της πολιτικής οικονομίας. 20 χρόνια πριν από το πρώτο τόμο του κεφαλαίου. Από τη σκοπιά αυτή, η συνάντηση του Μάρξ με τον Σέξπιρ και τον Γκέτε, με το φάντασμα και τη φαντασία, δεν είναι μια παράπλευρη σημείωση φιλολογικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι στιλιστικό, δεν είναι ρητορικό θέμα. Το φάντασμα του κομμουνισμού και η δημιουργική φαντασία του φιλοσόφου είναι αδιαχώριστα από τη λυπή σάρκα του μαρξικού έργου.
είναι η ίδια η καρδιά του. Αυτή είναι η καρδιά που πρέπει να βρούμε. Όχι φυσικά ένα κομμουνισμό ίδιο του 19ου αιώνα, αλλά ένα πρόταγμα το οποίο να κινητοποιεί και να μορφοποιεί τη θεωρία, την επιστήμη, το κοινωνικό κίνημα του 21ου αιώνα. Αυτό θα το κάνουν οι άνθρωποι σαν και την Παραλένα Καρά και έχουν ήδη συνεισφέρει και παλαιότεροι, σαν τον Γιάννη Μιλιό, στον οποίο θα δώσω αμέσως το λόγο για το κυρίως μέρος αυτής της παρουσίασης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.